κύριε Διευθυντά, θέλουμε να μας πείτε πώς ξεκίνησε η εκπαιδευτική διαδικασία μετά το δεύτερο lockdown και πώς γίνεται αρχικά η μετακίνηση των παιδιών, γιατί πλέον χρειάζεται βεβαίωση. Ναι, ακολουθούμε τις οδηγίες οι οποίες έχουν καθοριστεί σε κυβερνητικό επίπεδο, που ορίζουν τους συγκεκριμένους τρόπους, δηλαδή με την χρήση των ειδικών βεβαιώσεων, τις οποίες χορηγούν οι διευθυντές, οι διευθύντρες και οι προϊστάμενοι των σχολείων, όσον αφορά τη μετακίνηση των παιδιών από τους γονείς. Και δεν υπάρχει νομίζω κάποιο θέμα όσον αφορά την μεταφορά τους. Επίσης, εάν χρησιμοποιούνται μεταφορικά μέσα που τα έχουν αναλάβει οι επαγγελματίες, έχουν εφοδιαστεί με τα αντίστοιχα έγγραφα, όπως και οι εκπαιδευτικοί μας από τους διευθυντές, διευθύντες σχολικών μονάδων. Υπάρχουν παιδιά που προτίμησαν να μην πάνε σχολείο σε αυτό το διάστημα? Έχουμε περιπτώσεις ελάχιστες κάποιων παιδιών που οι γονείς τους, χωρίς να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, από μόνοι τους, η διαβουλήση, τα έχουν κρατήσει στο σπίτι επικαλούμενοι ότι κινδυνεύει η υγεία τους. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθήσαμε τη διαδικασία που προβλέπεται. Δηλαδή, οι γονείς, το σχολείο επικοινώνησε με τους γονείς, προσπάθησε με διάφορους τρόπους να τους μεταποιήσει ότι δεν είναι σωστό αυτό για την μαθησιακή, την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού να απομονώνεται από το σχολικό περιβάλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις τους έπεισαν τους γονείς, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δυστυχώς δεν τους έπεισαν. Εννοεί και οι μαθητές αυτοί παίρνουν απουσίες λόγω της μη παρουσίας τους στο σχολείο. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι δεν μπορούν να έχουν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Γιατί σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου, ο μαθητής ο οποίος από μόνος του απέχει, είτε δηλαδή δεν είναι ούτε ασθενής, ούτε ανήκει σε ευπαθή ομάδα, δεν υποχρεούται να του προσφέρει το σχολείο και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αφού λοιπόν ακολουθήθηκαν όλες αυτές οι διαδικασίες, έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική αρχή να ενεργήσει όπως κρίνει απαραίτητο. Με τις μάσκες έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα? Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν μέσα στις σχολικές μονάδες, στις αρκαδίες, είτε εκπαιδευτικοί είτε μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη μάσκα? Όχι, χρησιμοποιούνται οι μάσκες σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο. Εάν υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις, έχει καθορίσει η υπουργική απόφαση ποιοι εξαιρούνται και για ποιο λόγο. Μιλάμε για ιδιαίτερες και συγκεκριμένες ομάδες μαθητών ή και για ιδιαίτερες περιπτώσεις αν τύχει εκπαιδευτικό, αλλά όλοι χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες μάσκες. Διαβάζαμε ότι δόθηκε τελευταία η οδηγία να βγαίνει και μέσα στο μάθημα η μάσκα κάποιες. Ναι, υπάρχει το λεγόμενο διάλειμμα της μάσκας, ναι. Το οποίο υπήρχε και από την έναρξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Τώρα πλέον μπορεί να γίνεται και μια ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όμως, οι οποίες ορίζει η κύκλος, και κατά την ώρα του μαθήματος. Δηλαδή για 5 ή 10 λεπτά, ο εκπαιδευτικός επιτρέπει στους μαθητές να αφαιρέσουν τις μάσκες, την ώρα εκείνη κάνουν σιωπηρές εργασίες, δηλαδή δεν χρειάζεται να μιλήσουν έτσι ώστε να έχουμε εκτόξευση στα γονιδίων κτλ. Ή είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν προσωπική, κατά πρόσωπο επαφή με τις μαθητές. Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται τηλεκπαίδευση? Η τηλεκπαίδευση προβλέπεται σε όλες τις περιπτώσεις που τίθεται σε αναστολή λειτουργίας ένα τμήμα ή και μια ολόκληρη σχολική μονάδα όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την επόμενη κιόλας ημέρα καταρτίζεται πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο εφαρμόζει το σχολείο, η εκπαιδευτική δηλαδή, γιατί είχαν την ευθύνη δασκαλίες στο συγκεκριμένο τμήμα. Είχαμε κάποια σχολεία που παρουσιάστηκε κρούσμα κορονοϊού και σήμερα έχουμε την ενημέρωση ότι παρουσιάστηκε κατά ανάλογο και στο δεύτερο δημοτικό. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο δεύτερο δημοτικό και γενικότερα αν υπάρχουν άλλες σχολικές μονάδες που έχει εντοπιστεί κρούσμα. Όπως γνωρίζετε, μέχρι τώρα είχαμε μονάχα την περίπτωση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Ε2 του πρώτου δημοτικού σχολείου Τρίπολης, η οποία αναστολή ολοκληρώνεται αύριο στις 11 του μήνα. Σήμερα ενημερωθήκαμε και ακολουθήσαμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για το τμήμα Β2 του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου της Τρίπολης, το οποίο θα μπει και αυτό, μόνο το τμήμα αυτό, σε αναστολή λειτουργίας. Από αύριο θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών, όπως έγινε και με τους μαθητές του Ε2 του πρώτου δημοτικού σχολείου. Το κρούσμα που παρουσιάστηκε σε παιδί του δευτέρου δημοτικού είχε πάει σχολείο ή δεν ενημέρωσε? Ναι, δεν είχε πάει σχολείο.
Δηλαδή η τελευταία επαφή την οποία είχε με τους μαθητές ήταν από την Παρασκευή. Έγιναν όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος, δηλαδή πέρα από το rapid test και τη μοριακή εξέταση, επιβεβαιωθήκανε και από σήμερα θα μπει σε αναστολή λειτουργίας με απόφαση την οποία θα εκδώσουμε εμείς. Τα τεστ πάντως στα παιδιά είναι αρνητικά και στα... στους εκπαιδευτικούς. Και στους εκπαιδευτικούς πήγε επί τόπου κλιμάκιο του ΕΟΔΗ από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εξέτασε όλους τους μαθητές του τμήματος, καθώς επίσης και όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν για τουλάχιστον 2 ώρες στο συγκεκριμένο τμήμα. Και βγήκαν όλα αρνητικά. Γενικότερα, πάντως θεωρείτε ότι στην Αρκαδία, στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είμαστε καλά, έτσι δεν είναι? Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε γενικευμένη έτσι εκδήλωση κρουσμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Γιατί ναι, μπορεί και μετά από 1 ώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε να υπάρχει μια γενικευμένη εκδήλωση κρουσμάτων. Και κύριε Διευθυντά, θέλουμε και να μας πείτε, είδαμε ότι εντάχθηκαν άλλα 2 σχολεία δημοτικά, αν δεν κάνω λάθος, στις Τρίπολες, στα σχολικά γεύματα. Είναι αρκετά σχολεία της Αρκαδίας με τα σχολικά γεύματα και τι γίνεται και σε αυτό το θέμα? Θα σας πω, το πρόγραμμα σχολικά γεύματα για όσον αφορά την Αρκαδία εφαρμόζεται μόνο στο Δήμο Τρίπολης. Μέχρι τώρα είχαμε 10 δημοτικά σχολεία στο Δήμο μας και υπήρχε ένα υπόλοιπο αδιάθετων γευμάτων, γιατί έχει γίνει ένας διαγωνισμός του Υπουργείου Γεωργίας, γιατί ο φορέας είναι το ΟΠΕΚΑ, και εμείς συνεργαζόμαστε ως Υπουργείο Παιδείας με τα γεύματα, δεν είναι δηλαδή πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, και μας ενημερώσανε πριν από περίπου μια εβδομάδα ότι υπάρχει ένας αδιάθετος αριθμός περίπου 500 γευμάτων και έπρεπε λοιπόν να προτείνουμε και άλλες σχολικές μονάδες. Με βάση αυτό την εντολή και λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια, όσο μπορούσαμε να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και την οικονομική κατάσταση, αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αυτά τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα από άλλες υπηρεσίες και έπρεπε να επιλέξουμε, να προτείνουμε στο Υπουργείο κάποια σχολική μονάδα η οποία δυνητικά θα κάλυπτε το μέγιστο αριθμό των αδιάθετων γευμάτων. Έτσι επιλέχθηκε το 4ο Δημοτικό Σχολείο της Τρίπολης και το 12ο Δημοτικό Σχολείο της Τρίπολης και έχει μείνει ένας ελάχιστος αριθμός αδιάθετων γευμάτων, 55. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί, από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουμε αν θα δοθεί παράταση και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα τώρα που τρέχει είναι αδιάθετα ποσά από το προηγούμενο σχολικό έτος λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Δηλαδή δεν πρόκειται για καινούριο πρόγραμμα που ξεκίνησε τώρα το Σεπτέμβριο, αλλά είναι τα υπόλοιπα του προηγούμενου λόγω της αναστολής λειτουργίας που είχαμε προς τη λήξη του περσινού σχολικού έτους. Ενδεχομένως να συνεχιστεί και μετά την 1η-1η το 2021. Αλλά αυτό αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε. Έχουν μείνει σχολεία δημοτικά της Τρίπολης που δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα? Και αν μπορούν να ενταχθούν. Ναι, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί μέχρι στιγμής το 4ο και το 12ο, έχουν μείνει το 1ο, το 2ο και το 11ο. Αλλά δεν μπορούν να προταθούν γιατί έχουμε μόνο 55 γεύματα, δηλαδή θα ήταν σαν να λέγαμε στους μαθητές. Κάποιοι θα επιλέξουμε εμείς, κάποιοι θα πάρουν και κάποιοι δεν θα πάρουν και αυτό δεν είναι σωστό. Βέβαια μας έστειλε και άλλο ένα έγγραφο του Υπουργείου και μας ζητάει οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι διευθυντές να ενημερώνουν σε σταθερή βάση πόσα γεύματα μένουν αδιάθετα. Γιατί μπορεί να εντάσσεται ένα σχολείο σε αυτό το πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές θέλουν, οι γονείς τους δηλαδή, να παίρνουν τα γεύματα. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν τα θέλουν και μένουν έτσι και πάλι αδιάθετα γεύματα, αλλά αυτό θα εκτελέσουμε τις οδηγίες που θα μας δοθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.